Ξαναγυρίζουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στα μουσικά βραβεία 94 του Popcorn. Είμαστε όλο και πιο κοντά στο μεγάλο φινάλε της απόψινής βραδιάς και ξέρω ότι εσείς από μέσα σας λέτε μόνο μία λέξη. Επιτέλους. Τα μεγάλα βραβεία τα αφήνουμε για το τέλος και ένα από τα μεγάλα βραβεία είναι της καλύτερης ερμηνείας. Βραβείο καλύτερης ερμηνείας σημαίνει ότι μας είχαν τελειώσει όλοι οι άλλοι τίτλοι και έπρεπε να βρούμε ακόμη έναν. Όχι σοβαρά όμως. Είναι πολύ σημαντικό βραβείο, αφού το παίρνει ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια που οι αναγνώστες του popcorn ψήφισαν για το ταλέντο του ή της να ζωντανεύει μια μελωδία και να βάζει την προσωπική του ή της σφραγίδα. Για να παρουσιάσουν το βραβείο αυτό, έχουμε εδώ έναν τραγουδιστή που ξέρει καλά από προσωπικές σφραγίδες και βραβεία, μια που η καλή του μοίρα τον δίπλωσε σε χάρη και ταλέντο. Και μια ηθοποιό που κοντεύει τελευταία να πάθει σχιζοφρένεια με τη διπλή ζωή που κάνει. Αφού είναι άλλη το πρωί και άλλη το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Κώστας Χαρτοδιπλωμένος. Κρατήστε λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Πώς αρέσει. Καλά, καλά, ησυχάστε. Το βραβείο καλύτερης ερμηνείας δίνεται σε αυτόν που ξέρει να ερμηνεύει. Μια πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί η ερμηνεία στη δισκογραφία δεν είναι απλή υπόθεση. Όταν η εταιρεία σου δεν σε παίρνει τηλέφωνο για τρεις συνεχείς μήνες, το ερμηνεύεις ότι είναι καιρός να αλλάξεις εταιρεία. Όταν οι συνάδελφοί σου λένε για σένα καλό παιδί, το ερμηνεύεις ότι είναι καιρός να κάνεις σουξέ. Όταν τραγουδάς στην πίστα και τα τραπέζια είναι άδεια, το ερμηνεύεις σαν οικονομική κρίση. Όταν τραγουδάς στην πίστα και τα τραπέζια είναι γεμάτα, το ερμηνεύεις σαν προσωπική σου επιτυχία. Όταν ψάχνεις το ραδιόφωνο ένα χρόνο και δεν ακούς ούτε ένα δικό σου τραγούδι, το ερμηνεύεις ότι είναι καιρός να αλλάξεις δουλειά. Τα πάντα στη μουσική λοιπόν είναι ερμηνεία. Και για αυτή την ικανότητά τους να ερμηνεύουν έχουν μπει στη λίστα των υποψηφίων πολύ αξιόλογοι τραγουδιστές. Ελπίζω το βραβείο να το πάρω εγώ. Ευχαριστώ. Δεν είσαι υποψήφιος σε αυτή την κατηγορία. Αστιάκι, ήταν... Πες τη φράση, καλά, κύριε. Καλά. Το φάκελο, παρακαλώ. Και το βραβείο καλύτερης ερμηνείας πάει στην Αλέξια για τη Σκλάβα. Ευχαριστώ.